Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Τουρισμός και τοπική αγορά το θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Θετικά είναι τα μέχρι στιγμής μηνύματα για τον τουρισμό της Κρήτης από τις επαφές φορέων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος με tour operators του εξωτερικού, με τις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας να αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της κίνησης το καλοκαίρι του 19. Την ίδια ώρα, ο εμπορικός κόσμος της Κρήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις και φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του χειμερινού τουρισμού. Τη στιγμή που ζητούμενο για το λιανικό εμπόριο αποτελεί η αύξηση των εσόδων μέσα από προσπάθειες για επέκταση της τουριστικής περίοδου, δεν έχουν προκύψει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι έμποροι ζητούν πρωτοβουλίες και κινήσεις από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου ο τουρισμός σε αιτήσια βάση να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα. Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο «Τουρισμός, τοπική αγορά». Στο πλατό της εκπομπής, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μανώλης Κουμαντάκης, και ο γραμματέας του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Δημήτρης Διβόλης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουμαντάκη, κύριε Διβόλη, που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Βρίσκεσαι σήμερα εδώ στην Κρήτη TV, στο πλατό της εκπομπής Direct, προκειμένου να τοποθετηθούμε, να αναλύσουμε και να βγάλουμε βέβαια τα απαραίτητα συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και την τοπική αγορά. Κύριε Κουμαντάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Δεν ξέρω πόσο πίσω είμαστε, στην πράξη βέβαια, για να πούμε ότι η αγορά κερδίζει από το εγχώριο τουριστικό προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν στην Κρήτη, και όπως δυστυχώς έχει πραγματοποιηθεί και σε όλη την Ελλάδα, ο τουρισμός είναι ο μοναδικός πλέον πυλώνας που μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία με όλα τις πτυχές του και όλες τις δυνατότητές του. Στην Κρήτη αντίστοιχα έχουμε ένα τέτοιο γεγονός με πραγματικότητα που το τουρισμός μας βοηθάει πάρα πολύ στο εγχώριο προϊόν της Κρήτης. Βοηθά. Τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά το χειμώνα, δυστυχώς, βοηθά την άνοιξη, το φθινόπωρο. Δυστυχώς, μια συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα, όλοι οι παραγωγικοί φορείς, και ζητάμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αυτό το κομμάτι που λέγεται χειμερινός τουρισμός. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Προκρούσεων Κρήτης είχε κάνει πέρυσι μια σπερίδα στο Ρέθινο σε παγκρίτιο χαρακτήρα. Και είχαν έρθει και οι περιφερειάρχες και οι πάντες που είχαν σχέση με τον τουρισμό, για να συζητήσουμε ενδελεχώς τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πράξουμε, τι πρέπει να λειτουργήσουμε, τι πρέπει να στοχεύσουμε, ώστε να σιγά σιγά και στην Κρήτη να δημιουργήσουμε αυτό που λένε χειμερινός τουρισμός. Μήπως μένουμε μέχρι εκεί, κύριε Κουμαντάκη, ωστόσο, δυστυχώς, στις ημερίδες, στις πρωτοβουλίες και στα λόγια. Μένουμε μόνο εκεί. Δυστυχώς δεν προχωρήσαμε ούτε ένα βήμα μπροστά, ενώ όλοι οι πάντες και του τουρισμού ειδικότερα είπαν όλοι ότι συμφωνούμε ότι πρέπει στην Κρήτη μια δυναμική που λέγεται τουριστικός χειμερινός τουρισμός να το δημιουργήσουμε και να το πραγματοποιήσουμε και στην Κρήτη. Όλοι συμφωνήσανε. Ο Περιφερειάρχης τότε είχε αναλάβει αν θέλετε, τις κινήσεις, γιατί είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας που να μπορεί να συντονίσει όλο αυτό το πλέγμα των γεγονών που πρέπει να γίνουν. Είχαν αναλάβει αυτή τη διεξία. Μέχρι στιγμής πάλι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Το κρατώ αυτό, κύριε Διβόλη, να περάσω σε εσάς. Χειμερινός τουρισμός στην Κρήτη. Μύθος ή μια πραγματικότητα? Καλησπέρα για μένα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, όπως είπε και ο κύριος Κουμαντάκης, για το θέμα χειμερινός τουρισμός. Προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια, ιδιωτική πρωτοβουλία περισσότερο, στο να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε σε πρώτη φάση τη σεζόν. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες τελευταία και από την περιφέρεια, μπορώ να πω, όπως επίσης και από το Υπουργείο Τουρισμού. Η τελευταία καμπάνια που έχει το Υπουργείο Τουρισμού είναι το 365 μέρες τουρισμός. Και έχουν επικεντρωθεί στην Κρήτη, στη Ρόδο και στην Αθήνα φυσικά, αλλά περιφερειακά είναι η Κρήτη και η Ρόδος. Έχουν επικεντρωθεί δηλαδή? Η διαφήμιση όλη που γίνεται και που έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2018,
με την έκθεση του Βερολίνου, το 365 μέρες τουρισμός, ότι επικεντρώνεται στον προορισμό Αθήνα-Κρήτη-Ρόδο. Αυτές οι διαφημίσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν προβληθεί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βρεθεί στην Κρήτη και το χειμώνα, για ποιους λόγους? Αυτή είναι η προβολή και η καμπάνια που δείχνουμε ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Η Κρήτη έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το θεματικό τουρισμό. Χρειάζονται όμως υποδομές. Και αν δεν γίνουν αυτές οι υποδομές, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε όλο αυτό το όνειρο που έχουμε όλοι μας. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω και να προσθέσω στο θέμα της επιμήκυσης περισσότερο της τουριστικής σεζόν είναι ότι ο φετινός Νοέμβριος ήταν πολύ καλύτερος από τον περσινό Νοέμβριο. Ίσως βοήθησε και αυτή η καμπάνια. Και η βοήθεια αυτή μεταφράζεται σε νούμερα ότι τον περσινό Νοέμβριο είχαμε 11.000 αφίξεις τουριστών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και το φετινό είχαμε 18.000. Από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό. Δεν μιλάμε για το εσωτερικό, διότι στο εσωτερικό έχουμε και από εκεί τουρίστες, αλλά δεν είναι μετρήσιμο. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τους Έλληνες από τους τουρίστες. Μάλιστα. Κύριε Κουμαντάκη, οπότε καταλαβαίνω εγώ ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν κολυσιεργίες από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να προτάξουμε, αν θέλετε, τα πλεονεκτήματα της Κρήτης και του χειμώνα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το πλεονέκτημα για τη Κρήτη είναι δεδομένο. Το πλεονέκτημα. Αν εμείς λειτουργήσουμε σωστά, αν μπορέσουμε να συντονιστούμε και να κάνουμε σωστές κινήσεις που να δημιουργήσουμε αυτό που λέγεται τουριστικός χειμερινός τουρισμός, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που πραγματικά θα προσδώσει στην Κρήτη πολύ σημαντικά ωφέλη. Καταρχήν θα είναι ωφέλη οικονομικού χαρακτήρα. Όταν μπορέσουμε αυτό που λέγεται χειμερινός τουρισμός να το προσδώσουμε και να του δώσουμε όλες τις πτυχές που χρειάζεται και να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε στην Κρήτη, θα δοθεί μια τέτοιο μεγάλο, αν θέλετε, επιπλέον πρόσθετο στο εγχώριο προϊόν της Κρήτης σε οικονομικό επίπεδο, που πραγματικά θα δώσει μεγάλο πλεονέκτημα σε πολλά άλλα πράγματα που αφορά είτε αφορά την ενεργία, είτε αφορά οι θέματα που είναι μια αλυσίδα. Ναι. Να σας πω έτσι ένα παράδειγμα που αυτή η μεγάλη συνθλιφθή της κοινωνίας και της οικονομίας μας τα τελευταία χρόνια, ότι το μεγάλο, και στην Κρήτη, το μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού σήμερα έχουν δουλειά περίπου το 55%. Πολύ χαμηλό. Αν προσδώσουμε τέτοιες δυνατότητες που λέγεται αυτές τις δυνατότητες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που λέγεται χειμερινός τουρισμός, θα ανεβάσουμε πάρα πολύ τα εισοδήματα, θα ανεβάσουμε πάρα πολύ τις εργασίες, που αυτά όλα θα σε κατεύθυνση ότι τα οικονομικά όλα μεγέθη Μάλιστα. του οικονομικού κυκλώματος επιπλέον θα μεγαλώσουν. Και όλες αυτές οι συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στην Κρήτη θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Μία ανωτελεία. Για να γίνουμε, κύριε Διβόλη, λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τι ζητούν οι ξένοι επισκέπτες από την Κρήτη το χειμώνα, ή αν θέλετε να αντιστρέψω το ερώτημα, τι μπορούν να βρουν στην Κρήτη το χειμώνα οι ξένοι? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Και αυτό που διαφημίζομαι πάντα εμείς στο εξωτερικό, όταν βρισκόμαστε στις εκθέσεις και στους συνεργάτες μας, είναι ότι σίγουρα στην Κρήτη δεν θα μπορεί να έρθει κάποιος και να του εγγυηθούμε ότι θα πάει στη θάλασσα να κάνει μπάνιο. Άρα δεν μιλάμε για ήλιο-θάλασσα, μιλάμε για το κομμάτι Κρήτη, μιλάμε για το κομμάτι φύση, μιλάμε για αγροτουρισμό, μιλάμε για θρησκευτικό τουρισμό, μιλάμε για ιατρικό τουρισμό, μιλάμε για τουρισμό γεύσης. Γευσηγνωσίας, διότι μην ξεχνάμε ότι η μεσογειακή διατροφή είναι πολύ διαφημισμένη και έχει βάση και έχει ουσία. Είναι βασικά. Οπότε πολλά διατροφή. Τα παρακλάδια του θεματικού τουρισμού Ακριβώς. που μπορεί κάποιος να βρει στο νησί της Κρήτης. Ακριβώς. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, χρειάζονται υποδομές για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον χειμερινό τουρισμό, που όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Κουμαντάκης, σίγουρα θα δώσει ωφέλη οικονομικά, θα μειώσει την ανεργία από την άλλη πλευρά και θέλει όμως και μία βοήθεια. Ο κάθε επιχειρηματίας που μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσει να ανοίξει τον χειμερινό τουρισμό θέλει και μία υποστήριξη.
αν αυτό λέγεται ξενοδόχος, αν αυτό λέγεται αεροπορική εταιρεία, αν αυτό λέγεται τουριστικό γραφείο. Θέλουν μια αντιμετώπιση διαφορετική από το κράτος στο θέμα του χειμώνα, όσο αφορά τις εργασιακές σχέσεις του χειμώνα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Διβόλη, ότι κάθε χρόνο κάνουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Μιλάμε πάντα σε ένα φιλολογικό επίπεδο και στην πράξη δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα παραπέρα. Θα σας πω, έχει γίνει ένα βήμα και έχει γίνει από ιδιωτική πρωτοβουλία και μόνο από έναν tour operator της Γερμανίας, ο οποίος tour operator αυτός έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από τον περσινό χειμώνα. Τον περσινό χειμώνα ήρθαν στην Κρήτη περίπου 40.000 άτομα, φέτος υπολογίζουν να έρθουν 45.000 άτομα και έχουν εκτός από... Δεν πηγαίνουν σε ξενοδοχεία πόλεως, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία τα οποία είναι εντός εισαγωγικών καλοκαιρινού χαρακτήρα, είναι παραθαλάσσια ξενοδοχεία. Είναι δύο στη Γεωργιούβολη, είναι ένα στο Ρέθυμνο, δύο στην Αμουδάρα Ηρακλείου και άλλα δύο στην περιοχή Χερσονήσου Μαλίου, Ανισαρά και Μάλια. Ναι. Συγγνώμη, Ανισαρά και Χερσόνησο. Και όπως είπα, θα έρθουν 45.000 κόσμο. Αυτό είναι μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία από έναν tour operator της Γερμανίας, ο οποίος ενδεχομένως και το ρίσκο που έχει πάρει να είναι πολύ μεγάλο, σε συνεργασία πάντα, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, είναι πετάνε μόνο με την Aegean. Έχουν σύμβαση μόνο με την Aegean. Δεν έχουν άλλες αεροπορικές εταιρείες στο σημερινό αυτό παιχνίδι, σε αυτό το εντός εισαγωγικών τη λέξη παιχνίδι. Παρόλο που ο ιδιοκτήτης του οργανισμού του συγκεκριμένου είναι τουρκικής καταγωγής, θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει. Εντάξει, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και πολλαπλά αξίζει, το οποίο αξίζει στην να τοπική, αναφερθεί όμως και αυτό, διότι έχει δώσει επιχειρηματικότητα και βοηθάει κατά κάποιο τρόπο και στην αναβάθμιση του εμφύλου τουριστικού προϊόντος και το χειμώνα. Κύριε Κουμαντάκη, να περάσω σε εσάς, γιατί κάθε χρόνο μιλάμε για αφήξεις ρεκόρ στο νησί της Κρήτης. Δεν ξέρω αν αυτό επιβεβαιώνεται και στα ταμεία των εμπόρων. Καταρχήν, πριν σας αναφέρω το γεγονός αυτό, θα θέλω να πω δύο κουβέντες για τον χειμερινό τουρισμό και να το κλείσουμε εδώ. Μια μικρή παρένθεση για να προχωρήσουμε. Είναι αδιανόητο. Η Μαγιόρκα, μια έκτασή του είναι όσο νομός Ηρακλείου, να έχει το 45% του χειμερινού τουρισμού της Ευρώπης, και η Κρήτη, που είναι μια τεράστιο νησί, το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, όπου έχει εκτός από τη θάλασσα έχει ένα τεράστιο ανάγλυφο γεωγραφικό μέσα γεγονός, έχει μια τέτοια ιστορία και πολιτισμό. Εντάξει, και ιστορία, λάθος κάνουμε. Ιστορία, και να μην μπορούμε εμείς να είμαστε αν θέλετε η ναυαρχίδα του τουρισμού, του χειμερινού τουρισμού στην Ευρώπη, όχι στην Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Κάτι δεν κάνουμε, όπως είπατε, καλά. Μιας και όλοι λέμε και συμφωνούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει κάποιος να συντονίσει όλες αυτές τις δυνάμεις που πρέπει να συντονιστούν. Κάποιος θα πρέπει να νομίζουμε βγει λοιπόν μπροστά. Ότι καθήλυν υπηρεσία, καθήλυν αν θέλετε φορέας, είναι η περιφέρεια. Αν η περιφέρεια έχει την βούληση να προχωρήσει στην κατεύθυνση αυτή, έχω την εντύπωση ότι σε 1-2 χρόνια θα έχουμε ξεκινήσει σε μια καλή κατεύθυνση στο να δούμε αυτό που λέγεται στην Κρήτη χειμερινός τουρισμός. Άνω τελεία. Κύριε Διβόλη, φέτος ήταν μια χρονιά ρεκόρ σε αφήξεις πάλι το καλοκαίρι για το νησί της Κρήτης. Σωστά. Συμφωνούμε. Συμφωνείτε, βέβαια, μας έχετε δώσει και τα απαραίτητα στοιχεία. Πλησιάσαμε τα 5 εκατομμύρια. Πλησιάσαμε τα 5 εκατομμύρια στο νησί της Κρήτης. Φάνηκε στα ταμεία των εμπόρων, κύριε Κουμαντάκη? Όχι. Δεν φάνηκε. Και πάντα φωνάζουμε τα τελευταία ειδικά χρόνια που συγκινηριακά ο τουρισμός μας πήγαινε σε πολύ καλή, αν θέλετε, κατεύθυνση. Βέβαια, δεν έχουν γίνει από την πλευρά της πολιτείας ή, αν θέλετε, αυτοί που πρέπει να κάνουν τις κινήσεις αυτές, ώστε να μην λειτουργούμε τον τουρισμό με συγκυριακό τρόπο, αλλά να λειτουργούν με άλλες κατευθύνσεις και άλλες υποδομές και άλλες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, λέμε ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, διάχυση του τουριστικού προϊόντος και του κεφαλαίου του τουρισμού, που να γίνεται μια σωστή διάχυση στην υπόλοιπη κοινωνία. Οι συγκεκριμένοι τουρίστες πού πηγαίνουν? Δεν μπαίνουν στα μαγαζιά, δεν μπαίνουν στα καταστήματα? Οι πιο πολλοί από αυτούς είτε είναι μέσα από πακέτα τα οποία έρχονται εδώ πέρα και δεν έχουν δυνατότητα να καταναλώσουν στις αγορές μέσα, και πολλοί από αυτούς έρχονται στα ξενοδοχεία μέσα από αυτό που λέγεται all inclusive. Είναι inclusive. Δυστυχώς αυτό και τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος,
το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει σωστή διάχυση του κεφαλαίου αυτού σε όλη την κοινωνία και αυτό έχει μεγάλες παρενέργειες κοινωνικών κατευθύνσεων, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Δηλαδή λειτουργούμε θέματα, προβλήματα στην κοινωνία, γιατί λέμε ότι πρέπει κάποια στιγμή το κεφάλαιο αυτό που λέγεται τουρισμός να διαχειριστεί, να γίνει διάχυση σε όλη την κοινωνία που να μπορέσουν και όλα, αν θέλετε, τα μεγέθη του τοπικού, της τοπικής οικονομίας, μάλιστα, του οικού κυκλώματος, να ανέβουν ψηλά για να ανέβει και η κοινωνία και η οικονομία μας. Οπότε, κύριε Διβόλη, ίσως η χαμηλή αγοραστική δύναμη των ξένων επισκεπτών, δηλαδή αυτά τα χαμηλά πακέτα μέσα από τα οποία έρχονται στο νησί της Κρήτης οι ξένοι επισκέπτες, είναι ίσως και η βασικότερη αιτία? Θα σας πω ότι δεν μπορούμε να διαλέγουμε τους πελάτες που θα φέρουμε στην Κρήτη, όπως δεν τους διαλέγει ο tour operator, ο οποίος τους διακινεί και τους στέλνει σε εμάς εδώ. Οι πελάτες, δεν θα τους κατηγοριοποιήσουμε, ούτε θα βάλουμε ταμπέλα σε κανένα πελάτη. Υπάρχουν οι πελάτες οι οποίοι, οι οικογένειες περισσότερο, πηγαίνουν στα ξενοδοχεία all inclusive. Υπάρχουν οι άλλοι πελάτες οι οποίοι θα πάνε σε πεντάστερα ξενοδοχεία, και που είναι περισσότερο ζευγάρια. Και υπάρχουν και οι πελάτες οι οποίοι θα διαλέξουν το διαμέρισμα που δεν θέλουν ούτε διατροφή ούτε τίποτα. Ποια είναι η κατηγορία πελατών που επιλέγει την Κρήτη? Η πλειονότητα. Ναι. Έχουμε από όλες τις κατηγορίες. Ναι. Η πλειονότητα, ωστόσο, Η πλειονότητα είναι ο πελάτης των οικογενειακών διακοπών και ο πελάτης του all inclusive ξενοδοχείου. Που σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ο πελάτης που έρχεται σε ένα ξενοδοχείο all inclusive περνάει πολλές ώρες μέσα στο ξενοδοχείο. Αλλά αυτό τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πελάτης δεν βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο. Αυτό φαίνεται από Νομίζω είναι ένας μύθος. Βγαίνουν οι κύριοι Κουμαντάκη. Βγαίνουν έξω από το ξενοδοχείο. Οι περισσότεροι έξω από το ξενοδοχείο. Θα σας πω κάτι. Τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν μέσα και καταστήματα. Έξω από το ξενοδοχείο υπάρχουν πολλά καταστήματα. Δηλαδή, όταν φτάνει ο πελάτης στο Ηράκλειο, έχει ήδη σταματήσει σε ένα κατάστημα εντός του ξενοδοχείου, σε ένα κατάστημα έξω από το ξενοδοχείο, σε ένα κατάστημα λίγο πιο πέρα από το ξενοδοχείο. Όταν φτάσει στο Ηράκλειο, ενδεχομένως να είναι και οι τελευταίες μέρες των διακοπών του, αλλά έχει κάνει τα ψώνια του. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά στην τοπική αγορά του Ηρακλείου. Από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ότι εμείς, σαν τουριστικοί πράκτορες, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι εμείς χρειαζόμαστε όλες τις μορφές τουρισμού. Δεν θα δαιμονοποιήσουμε κανένα κομμάτι του τουρισμού. Να κάνω ένα σχόλιο και συγγνώμη σας διακόπτω, καθώς η τουριστική εμπορική αγορά περιμετρικά των ορίων του Δήμου Χερσονήσου ασφικτιά. Σωστά. Συμπερασματικά προκύπτει λοιπόν ότι ακόμα και να βγει ο επισκέπτης από την ξενοδοχειακή μονάδα στη Χερσόνησο, για παράδειγμα, δεν θα καταναλώσει ακόμα και 5 μέτρα έξω από το ξενοδοχείο. Θα σας πω όμως επίσης, συμφωνώ με αυτό που λέτε, κατά ομολογία των καταστηματαρχών. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Βέβαια, αυτό προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι πελάτες όλοι αυτοί που έρχονται στην Κρήτη. Καταρχήν, έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες στην Κρήτη. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουν θέμα στη μεταφορά τους με το αεροπλάνο. Διότι όλοι οι πελάτες μας, ή το 90% των πελατών, είναι αεροπορικά. Έρχονται αεροπορικό στην Κρήτη. Άρα δεν μπορούν να πάρουν λάδι, δεν μπορούν να πάρουν μέλι, δεν μπορούν να πάρουν προϊόντα κριτικά τα οποία δεν θα τα βρουν στη χώρα τους εύκολα. Θα τα ψωνίσουν μέσα από το αεροδρόμιο. Αυτό είναι πάλι ένα αρνητικό κομμάτι, το οποίο τους απαγορεύει, διότι δύσκολα θα πείσει τον πελάτη να βάλει το μπουκάλι, το λάδι μέσα στη βαλίτσα του, με τα ρούχα του. Επίσης, υπάρχει ένας κορεσμός καταστημάτων, που πιστεύω να το έχετε δει στο ρεπορτάζ που κάνετε, ότι δηλαδή αν περπατήσουμε στη Χερσόνησο, σε όποιο δρόμο και να πάμε, ή στον παραλιακό ή στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, κάθε δεύτερο μαγαζί είναι με σουβενίρ και στο ενδιάμεσο είναι μαγαζί που πουλάει κριτικά, παραδοσιακά. Βέβαια, προϊόντα. Αλλά έχουμε και 5 εκατομμύρια επισκέπτες όμως. Συμφωνούμε ότι έχουμε 5 εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι ευπρόσδεκτοι και μακάρι να τους αυξήσουμε. Απλά, μάλιστα, δεν μπορούμε να τους διαλέξουμε και δεν μπορούμε να τους πιάσουμε για τίποτα. Λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Οι προσδοκίες των εμπόρων με φόντο και την εορταστική περίοδο της πρωτοχρονιάς των Χριστουγέννων. Καταρχήν, είναι σε αυτά που είπε προηγούμενα. Πολύ σωστά, έτσι, είναι γεγονότα, μια πραγματικότητα, αλλά θέλω να πω ότι δεν αφορά μόνο αυτή, αν θέλετε, η μη διάχυση του κεφαλαίου του Ηράκλειου μόνο. Ναι. Είναι κάτι που αφορά όλη την Κρήτη.
και έχω την καταδείχνω όλο αυτό το πρόβλημα και το λέω επειδή γνωρίζω και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικού Συλλόγου Κρήτης ότι σε όλη την Κρήτη και στα Χανιά και στο Ρέθινο και εδώ και στα αμιγώς αγορές που είναι αμιγείς αγορές του τουρισμού ή αν θέλετε είναι μεικτές αγορές, όλοι έχουμε ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο που αφορά το εμπορικό κομμάτι. Είναι οι υπηρεσίες, είναι και πολλά άλλα κομμάτια που είναι γύρω από τον τουρισμό, ότι δεν υπάρχει σωστή διάχυση. Αν γίνει σωστή διάχυση, καλύτερη διάχυση τέτοιου κεφαλαίου προς τις υπόλοιπες αγορές, γενικότερα, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Μάλιστα. Στο πάρα πολύ σημαντικά κομμάτι του κυκλώματος του μεγεθών θα ανέλθουν πάρα πολύ με όλες τις συνέπειες. Τώρα, πλησιάζουμε στις αγορές, την αγορές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ένα γρήγορο σχόλιο για να κλείσουμε. Ένα γρήγορο. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα από πέρυσι, γιατί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ελπίζομαι τώρα, παρότι δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, η οικονομία δεν έχει αλλάξει κάτι, η κοινωνία δεν έχει αλλάξει κάτι, ελπίζομαι ότι θα υπάρξει, αν θέλετε, μια καλύτερη προσδοκία για τις αγορές του Ηρακλείου και της Κρήτης. Στηρίζομαι και φωνάζομαι και βροντοφωντάζομαι στον κόσμο ότι να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, γιατί είναι Ωραία. Σημαντικό αυτό το πράγμα. Υψηλές οι προσδοκίες, λοιπόν. Κύριε Διβόλη, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε εσάς. Ποιες αγορές του εξωτερικού αναμένετε φέτος να στηρίξουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν της Κρήτης? Οι αγορές που απευθυνόμαστε όλα τα χρόνια είναι η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η κεντρική Ευρώπη έχει μία μείωση στις προκρατήσεις. Ελπίζομαι και προσδοκούμε ότι θα πάει καλύτερα αμέσως μετά τις γιορτές, να δούμε καλύτερα τις... Εντάξει, πάντα μετά το Γενάρη νομίζω αλλάζει το κλίμα και υπάρχει μια ανωδική τροχιά. Υπήρχε μια ανωδική τροχιά μέχρι και πριν από μερικές μέρες, πριν από μερικές εβδομάδες μάλλον, ναι. από τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα έχει ισορροπήσει το θέμα, έχει παγώσει να το πω καλύτερα. Αύξηση, έχει παγώσει και περιμένετε... Αύξηση στις προκρατήσεις. Στις προκρατήσεις πάντα. Ακριβώς. Γιατί οι προκρατήσεις δεν είναι απλά ένα δείγμα. Οπότε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία... Υπήρχε μια αύξηση, έχει τώρα έχει ισορροπήσει, έχει παγώσει. Γερμανία και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επισκέπτονται το νησί μας και την Ελλάδα γενικότερα έχουν μείωση. Ωραία. Και εκεί επικεντρώνεστε προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Ακριβώς. Τουλάχιστον μετά με κάποιες κινήσεις που οι ξενοδόχοι ξέρουν πώς ακριβώς το χειριστούν. Ήθελα να προσθέσω ένα κομμάτι ακόμα ότι όσο αφορά για το Ηράκλειο, είναι και το κομμάτι κρουαζιέρα, το οποίο φέτος ήρθαν 300.000 κόσμο σε αντίθεση με πέρσι που ήρθαν 180. Ναι. Οι προσεγγίσεις για την επόμενη χρονιά είναι 193 πλοία προς το παρόν. Είναι δηλωμένα Μάλιστα. στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θετικό το κλίμα, λοιπόν. Η κρουαζιέρα, δεν θα πω εγώ ότι οι 300.000 αυτοί πήγανε στο Ηράκλειο και ψωνίσανε και οι 300.000. Αλλά ένα μικρό ποσοστό κάτι θα έδωσε μία τόνωση Μάλιστα. στην αγορά. Αυτό. Κύριε Κουμαντάκη, κύριε Διβόλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.